ρωτήσω. Υπήρξε σύλληψη τριών ατόμων από τη Ρουμανία, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε, είναι εμπλεγμένοι σε υποθέσεις διαρρήξεων υποστατικών και αυτοκινήτων. Ίσως αυτό να μην αποτελεί και την είδηση, δεδομένου ότι στην κατοχή τους, η είδηση είναι ότι δεδομένου στην κατοχή τους εντοπίστηκε μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για εγκλωβισμό των συχνοτήτων, με αποτέλεσμα τα τηλεχειριστήρια των αυτοκινήτων να μην μπορούν να δώσουν εντολή για κλείδωμά τους και να παραμένουν ανοιχτά, για να καταλάβει καλύτερα και ο κόσμος. Οι ύποπτοι είχαν στην κατοχή τους μια ηλεκτρονική συσκευή, ήταν σταθμευμένη σε χώρους στάθμευσης υπεραγορών αλλά και σε άλλα σημεία, και ανυποψίαστοι πολίτες, όπως κατέβαιναν από τα οχήματά τους και όπως συνηθίζουμε όλοι να πατάμε το κουμπάκι για να κλειδώσουμε το αυτοκίνητό μας, με το μηχάνημα αυτό απενεργοποιούσαν την εντολή που έδινε με το τηλεχειριστήριο του ο οδηγός, και έτσι τα αυτοκίνητα δεν κλειδώνονταν και ανενόχλητοι, μετά που έφευγε ο οδηγός, έμπαιναν στο όχημα και έπαιρναν οτιδήποτε ηλεκτρικό, ηλεκτρική συσκευή ή άλλο πολύτιμο άφηνε μέσα ο οδηγός. Δηλαδή υπάρχουν ειδικές συσκευές που απενεργοποιούν αυτά τα συστήματα κλειδώματος? Πώς είναι στην αγορά αυτές οι συσκευές? Πού την βρήκαν αυτή τη συσκευή? Είναι αντικείμενο έρευνα. Είναι αυτό που διερευνά η αστυνομία, κατά πόσον την βρήκαν στην αγορά ή την έφεραν μαζί τους από το εξωτερικό ή την κατασκεύασαν. Είναι πάρα πολύ ανεξαρτητικό, δεδομένου ότι κανείς πλέον δεν ξέρει, ούτε είναι ασφαλής με το να πατάει ένα κουμπάκι για να νομίζει ότι κλείδωσε το αυτοκίνητό του. Ίσως πλέον όλοι πρέπει να πηγαίνουμε πίσω και να ελέγχουμε αν κλείδωσε η πόρτα μας, αφού η τεχνολογία προχωρά και στα χέρια εγκληματιών η τεχνολογία γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη. Μάλιστα, θα ρωτήσουμε επ' αυτού και τον κύριο Αγγελίδη σε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε, Λουκάς Παθ...